το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, mm-hmm. οι εργάτες κάνανε συνέλευση στο εργατικό κέντρο και μετά από εισήγηση και του Σάκη. Εργατικού κέντρου και του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αποφασίσαμε ομόφωνα ότι απαιτούμε η εργοδοσία να καταβάλει σε όλους το επίδομα γάμου σε αυτούς τους οποίους κόπηκε, να ενσωματωθεί δηλαδή, γιατί προχωρήσατε στο κόψιμό του για να γλιτώσετε την αύξηση από τον κατώτατο μισθό. Και μας απασχόλησε το ζήτημα με τα ένσημα του ΙΚΑ, που δεν πηγαίνουν από ρύθμιση σε ρύθμιση και είπαμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Η απόφαση που πήραμε, και να το πω έτσι στη συνεννόηση και με το εργοστάσιο της Τρίπολης, είναι ότι αν δεν καταβληθεί σε όλους το επίδομα γάμου και δεν λυθεί το ζήτημα των ενσήμων του ΙΚΑ, το εργοστάσιο θα προχωρήσει σε στάσεις εργασίας προειδοποιητικές για αρχή.